Και τα βλέμματα των μονομάχων, κυρίε και κύριοι, στρέφονται και στι συμμαχίε που θα δημιουργηθούν. Ακούσαμε εδώ τον Ανδρέα Λοβέρδο, Απόστολε Μαγκυριάδη, στην πρωινή ναι. μα εκπομπή με τον Δημήτρη Οικονόμη και τη Μαρία Νασοσοπούλου επί τη ουσία να φωτογραφίζει τον υποψήφιο με τον οποίο και θα ταχτεί. Ναι, νομίζω ότι είναι σαφέ. Μίλησε για ανάγκη ανανέωση. Ε, τώρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Παπανδρέου είναι σαφές ότι φωτογραφίζει τον Ανδρουλάκη γιατί πρόκειται για έναν πολιτικό ο οποίος είναι άφθαρτος, ήταν στις Βρυξέλλες χρόνια. Είναι νέος. Ε, είναι νέος ακριβώς, οπότε είναι σαφές ότι φωτογραφίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τοποθέτησή του. Αύριο αναμένεται επισήμω να τοποθετηθεί και να πει ότι εγώ στηρίζω τον ναι, Νίκο Ανδρουλάκη. Το είπε, Ανδρουλάκη. θα μιλήσω με τους βουλευτές που με στήριξαν και κατά πάσα πιθανότητα περιμένουμε να ανακοινώσει στήριξη ναι. του Νίκο Ανδρουλάκη. Παρά το γεγονό, φαφορεί... βέβαια, Εύα, ότι ήταν κορονίδα τη προεκλογική το να το πω εξτρατεία ναι. του Αντρέα Λοβέρδου, το ότι ήταν ευρωβουλευτή. αρχηγό κόμματο ναι. να μην είναι μέσα στη Βουλή. Στην πολιτική αυτή Να δούμε αλλάζει, δηλαδή πώ αυτό με κάποιο τρόπο θα το, ε, εξηγήσει. Θα το, πλασάρει. Τώρα, το εξηγήσει. Τώρα, ακριβώς. να μα πει αν υπάρχει πιθανότητα για debate μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Δύσκολο το, το βλέπω. Δύσκολο γιατί ο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίο θυμίζω ότι δεν είχε συμμετάσχει στην πρώτη διαδικασία μεταξύ των πέντε υποψηφίων, είχε διαφωνήσει με του όρου διεξαγωγή αυτού του debate. Και ούτω ή άλλω η συμφωνία που είχαν κάνει οι πέντε υποψήφοι με την ΕΡΤ για ένα συν ένα debate. Δηλαδή, μεταξύ των δύο που θα επικρατήσουν, αφορούσε στους, ε, ε, στους πέντε υποψηφίους οι οποίοι πήγαν στην πρώτη τηλεμαχία. Τώρα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάτι, αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η ΕΡΤ δεν έχει απευθυνθεί mm -hmm. σε κάποιον υποψήφιο για να mm -hmm. ζητήσει τηλεμαχία. Να δούμε αν τις επόμενες μέρες προκύψει αυτή η πρόθεση, προκύψει από κάποια πλευρά. Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, δεν διαφαίνεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολο Μαγκυριάδη.